Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, αλλά θα παρακαλούσα εκ προημίου και σας και τους βουλευτές ο χρόνος να μου παραχωρηθεί να είναι λίγο περισσότερος, γιατί αφορά ένα θέμα που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, έχει απασχολήσει τους βουλευτές και νομίζω ότι πρέπει να έρθουν σήμερα κάποιες παρεξηγήσεις. Ζητώ λοιπόν την ανοχή τη δική σας και των βουλευτών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα και σε αυτή την αίθουσα κορυφώνεται και τελειώνει το ρεσιτάλ υποκρισίας και λαϊκισμού των τελευταίων ημερών. Κορυφώνεται και τελειώνει η μάχη μεταξύ της ρίσης του Γκέμπελς, συκοφαντείτε, στο τέλος κάτι θα μείνει, και της λαϊκής παροιμίας «καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται». Ευτυχώς, στήχηση πίσω από τη ρίση του Γκέμπελς υπήρξε μέρους μόνο της αντιπολίτευσης. Σας ευχαριστώ κύριε Λοβέρδο για τα συγχαρητήρια. Τρεις μέρες ακούω τα μεγαλύτερα ψεύδη. Πρέπει να απαντηθούν λοιπόν. Λοιπόν, πίσω από τη λαϊκή παροιμία «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» στοιχίζεται η κυβέρνηση. Πρέπει όμως να δοθεί και μία απάντηση στο παραπλανητικό, λαϊκίστικο και υποκριτικό ερώτημα: ποιος υπουργός εμπνεύστηκε αυτή την τροπολογία και ποιους υπουργούς της κυβέρνησης προσπαθεί να καλύψει. Γνωρίζουν όλοι ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι κανένας υπουργός δεν την εμπνεύστηκε και κανέναν υπουργό δεν θέλει να καλύψει. Η τροπολογία, η επίμαχη διάταξη που σήμερα καλούμαστε να τροποποιήσουμε, είναι διεθνής υποχρέωση της χώρας και ανάγκη εναρμόνισης με τη σύσταση της ΓΡΕΚΟ και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κανένας υπουργός της κυβέρνησης δεν έχει ανάγκη καλύψεως με αυτή την τροπολογία. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Αν κάποιος ξέρει, να το πει. Και να μην κάνει πολιτική σπέκουλα. Απέναντίας γνωρίζω εγώ και πάρα πολλοί, πολλούς που δεν ανήκουν στην κυβέρνηση, που έχουν εμπλοκή με offshore εταιρείες. Αλλά εγώ δεν κάνω πολιτική σπέκουλα. Και ένα άλλο ερώτημα προκαταρτικά. Ακούστηκε ότι κάποιοι θα απαλλαγούν για τις μέρες που ίσχυσε η διάταξη και αυτά. Ουδέν ψευδέστερο. Καλό. Οποιονδήποτε νομικό, είτε έχει γνώσεις ποινικού δικαίου είτε όχι, να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα. Δεν υπάρχει θέμα απαλλαγής για το χρόνο που ίσχυσε η διάταξη. Γιατί, πρώτον, όσοι διατηρούν σήμερα εξωχώρια εταιρεία δεν μπορούν να τύχουν οποιοδήποτε ευεργετήματος με την τροποποίηση αυτή που θα έρθει. Δεύτερον και κυριότερον, που είναι πασίγνωστο αλλά κάποιοι το αποσιωπούν, υπάρχει ποινική κύρωση και μάλιστα σε κακουργηματική μορφή που προβλέπεται στο άρθρο περί ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσεως, είναι το άρθρο 6 του νόμου 3213 του 2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 227 του νόμου 4281 του 2014 και όπως αντικαταστάθηκε πρόσφατα με το, με το άρθρο 177 του νόμου 4389 του 2016. Αυτά προκαταρκτικά. Κατά ανάγκη θα περιορίσω όσα έχω γράψει, αλλά θα προσπαθήσω να πω αυτά που πραγματικά ενδιαφέρουν και θα ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση. Ένας φαινομενικά δρακόντιος και γενικόλογος νόμος δεν είναι σχεδόν ποτέ αποτελεσματικός. Ένας νόμος ο οποίος εξαντλεί την αυστηρότητά του σε ασάφειες και αοριστείες, στην πραγματικότητα δεν έχει στόχο να τιμωρήσει αλλά να καλύψει. Αποτελεσματικός είναι ο σαφής και απόλυτα συγκεκριμένος νόμος. Με βάση αυτή τη θέση, ξεκινώ δηλώνοντας την πεποίθησή μου ότι η διάταξη του πολυνοσχεδίου για την απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων στη διοίκηση ή στο μεταρχικό κεφάλαιο εταιριών που έχω έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο φορολογικά με την ελληνική δημοκρατία ήταν απολύτως νομικά ορθή. Η έννοια των μη φορολογικά συνεργασίμων κρατών είναι μια διεθνώς απολύτως αποδεκτή και πλήρως ορισμένη νομικά έννοια. Κάθε χρόνο εκδίδεται από τον ΟΣΑ κατάλογος με όσα κράτη διατηρούν αδιαφανές φορολογικό περιβάλλον, δηλαδή δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες με φορολογικές αρχές άλλων κρατών. Στο τέλος καθέτους, ο Υπουργός Οικονομικών εκδίδει μια υπουργική απόφαση,
τα προσπερνάω λόγω ελλείψεως χρόνου, τα οποία κατοχυρώνουν πλήρως την έννοια της διάταξης που ψηφίσαμε. Απλώς θα πω ότι σειρά υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο επικυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, είχε ήδη από το 2002 στηριχθεί η εφαρμογή της διάταξης για τις εξωχώρες εταιρείες στην τότε λίστα του ΟΣΑ. Αυτά όμως τα ξεχνάμε. Υπάρχει Πολ 1041 του 2003, η απόφαση του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών Αντώνη Μπέζα, ΦΕΚ Β 1590-16-11 του 2005, υπάρχει το άρθρο 5, παράγραφος 7 του νόμου 3099 του 2002, διάταξη την οποία έδωσε βάση ο κύριος Καστανίδης στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος offshore εταιρείες είχε αττικώς αποδοθεί σε εξωχώριες εταιρείες στο νόμο 3213 του 3 περί υπόθεν έσχεση. Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος που το χρησιμοποιούσε καταργήθηκε το 2013. Θα μπορούσα να πω σειρά νομοθετημάτων, αλλά δεν θα προσφέρω τίποτα. Απλώς επιβεβαιώνουν τη θέση της κυβέρνησης και αποδεικνύουν το αναλυθές της επιθέσεως που δέχτηκε η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό. Θα καταλήξω μόνο ότι η μη αποσαφήνιση του όρου εξωχώρια εταιρεία και παρέθετο πρόσωπο, καθώς δεν υπήρχαν ειδικότεροι προσδιορισμοί, αντίκειται στην αρχή της νομιμότητος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλοι οι κατηγορούμενοι να αθωώνονται στο δικαστήριο. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είχαμε έντονη αμφισβήτηση από τους διεθνούς οργανισμούς και τους θεσμούς, υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να τροποποιήσει την νομοθεσία ώστε να είναι συμβατή με το νομικό πλαίσιο. Υπάρχει η έκθεση της ομάδας κρατών εναντίον της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουμε λάβει όλη η γνώση, μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα. Μάλλον, αφού είναι γνωστά, μπορεί να, για να κερδίσω χρόνο και να πω τα πιο σημαντικά. Εδώ θα υπενθυμίσω σε αυτούς που έχουν αδύνατη μνήμη, σύμφωνα με τη συμφωνία με τους θεσμούς στο θέρος του 2015, συγκεκριμένα με το άρθρο 3, παράγραφος Γ, υποπαράγραφος 5, παράγραφος 3 του νόμου 43-36-15, ορίστηκε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει στο ακέραιο και εγκαίρος τις συστάσεις των κρατών κατά της διαφθοράς, Γκρεκό. Κάποιοι πρέπει να έχουν είτε πρόβλημα μνήμης, είτε πρόβλημα ανάγνωσης, είτε πρόβλημα αντίληψης αυτών που διαβάζουν. Αυτό, κατά την άποψή μου, και νομίζω δεν υπάρχει αντίρρηση, καθιστά εμφανές ότι ήταν διεθνής υποχρέωση της χώρας. Και το γνωρίζαμε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δεν έχει τίποτα να κρύψει και κανένα να καλύψει. Αντίθετα, αυτοί που υπερασπίστηκαν την ασάφεια και την αντιπορισία που επικρατούσε επί σειρά ετών, είναι αυτοί που έχουν βρεθεί σε λίστες, που έχουν εμπλακεί αποδεδειγμένα σε διακίνηση μαύρου χρήματος. Πολιτικοί που δεν ανήκουν στην παράταξη της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης, εκδότες και αλητινές. Αυτοί που κουνάνε τελικά το δάχτυλο στην κυβέρνηση για δάθεν προσπάθεια συγκάλυψης και παροχής προνομίων στο πολιτικό προσωπικό, είναι αυτοί που επενδύουν τελικά να μην αλλάξει τίποτα. Λες και ήταν όλα καλώς καμωμένα. Είναι αυτοί που υπερασπίζονται την πρακτική που συστηματικά αθώωνε υπουργούς, βουλευτές, αρχηγούς κομμάτων επί σειρά ετών. Αυτό με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ τελείωνε και θα τελειώσει και με αυτή την τροπολογία που αναγκαζόμαστε σήμερα να φέρουμε. Θα προτιμούσαμε να έχει ακολουθεί αναλυτική κοινοβουλευτική διαδικασία. Άλλωστε, εμείς δεν θέλαμε να ταχθεί ο νόμος για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στο πολυνομοσχέδιο. Αυτό όμως ήταν αποτέλεσμα της συνολικής διαπραγμάτευσης και της καθυστέρησης που είχε παρατηρηθεί με τους θεσμούς και όχι με ευθύνη της κυβέρνησης. Όμως, το κείμενο είχε δοθεί στην Επιτροπή 3α της Βουλής, τη γνωστή ως Επιτροπή Ποθενέσχες, και είχαν συζητηθεί επισταμμένος όλες οι αλλαγές που θα γίνουν και αυτής ακόμα της διάταξης για την οποία ξεσηκώθηκε τόσος θόρυβος υποκριτικά και λαϊκίστικα. Το δήλωσαν άλλωστε προς τιμήν τους και στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ήταν γνωστό. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να ισχυρίζονται ότι δεν το γνωρίζανε? Πώς λέτε ότι η διάταξη ήρθε εν κρυπτό ανάμεσα σε 7.500 σελίδες?
Πώς λέτε ότι δεν ξέρατε τι ψηφίζατε? Είναι απέραντη υποκρισία. Και τώρα ερχόμαστε. Ένα δημοσίευμα ήρθε για να καθορίσει και να αλλάξει την πολιτική στάση κάποιων. Δεν ήρθε αυτός ο νόμος σε μια νύχτα με σκοπό τη συγκάλυψη. Ο νόμος που ψηφίστηκε εν κρυπτό με στόχο την κατάργηση κάθε δυνατότητας ελέγχου ήταν ο προηγούμενος νόμος. Ήταν ο νόμος 4281 του 2014, με τον οποίο μεταφέρθηκε η εξέταση των δηλώσεων πότε έσχε στη Βουλή, προκειμένου να μην ελεγχθούν ποτέ. Δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει ο έλεγχος αυτό και οι συντάκτες του προηγούμενου νόμου, εγώ δεν λέω ότι το ήξεραν, όφυλαν όμως να το ξέρουν. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορεί να δεχτεί ούτε για αστείο σχέσεις και αβάσιμες κατηγορίες περί δίθεν συγκάλυψης, διακίνησης μαύρου χρήματος και υποθέσεων φοροδιαφυγής. Γι' αυτό σηκώνουμε το γάντι, γιατί είναι μια υπόθεση που δεν μας αφορά και θα το εξηγήσω παρακάτω. Θα πρέπει να δούμε συνολικά με τον νόμο τι αλλάζει. Ένα νόμο που είναι στοχευμένα στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της καταπολέμησης διαφθοράς. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είχα πει και στην και στις επιτροπές της Βουλής όταν ψηφίστηκε ο νόμος, που τα ακούσαν όλοι τότε και δεν διαφώνησε κανείς. Ή μια ανάγνωση του, μου φαίνεται, πώς επιταχύνονται οι διαδικασίες, πώς παραμένει αναρτημένα, πώς δηλώνουμε κινητά, θηρίδες. Μπορώ να τα πω εμπεριστατωμένα αυτά και αναλυτικά, αλλά ο χρόνος είναι ήδη τον έχω υπερβεί κατά πολύ. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος αισιόδοξος και πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, θα ευχαριστήσω αυτούς που προκάλεσαν δημοσιότητα. Γιατί έτσι ακούστηκαν αυτά τα πράγματα και θα ακουστούν κι άλλα. Ο νόμος περί πόθεν έσχες που ψηφίστηκε, στην οποία περιλαμβάνεται και η διάταξη που ερχόμαστε να τροποποιήσουμε σήμερα, καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο ελέγχου, το χρόνο, την ταχύτητα, από συμφόρηση επιτροπής του ΙΑΡΟΣ να μπορούν να ελέγχονται και ο αριθμός του ελέγχου από την Επιτροπή της Βουλής να μην ξεπερνάει τις 800, άρα να γίνεται συστηματικός έλεγχος που δεν γινόταν. Οι υπόλοιπες δηλώσεις να ελέγχονται από την έμπειρη μονάδα γάμα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Αλλά συστήσαμε τις επιτροπές, προσθέσαμε νέα μέλη, προσδώσαμε περισσότερη αντικειμενικότητα, ηλεκτρονική υποβολή του ποθεν έσχες. Όλα αυτά τα βήματα καταπολέμησης διαφθοράς που γίνανε με αυτό το νόμο αποσιωπώνται. Και στεκόμαστε τι? Σε ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδος. Ξέρετε κύριοι, αντιπολίτευση με πρωτοσέλιδα δεν γίνεται. Είναι δεύτερη φορά που αποδεικνύεται εδώ στη Βουλή ότι τη στάση κάποιων την καθορίζουν τα πρωτοσέλιδα. Αφήστε τα πρωτοσέλιδα να κάνουν τις εφημερίδες και το πρώτο θέμα να κάνει τη δουλειά του. Ξέρει πολύ καλά να την κάνει. Αλλά να κάνουμε και εμείς τη δική μας. Ήταν το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος. Αυτό λέω. Και λέω το πρώτο θέμα. Ησυχία, παρακαλώ. Λίγο ησυχία. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Όλα λοιπόν τα κενά που είχαν διαπιστωθεί και κανείς δεν τολμούσε να τα καλύψει, ήρθε και τα κάλυψε ο νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στη λάσπη λοιπόν και στα ψεύδι που εξακοντίστηκαν το τελευταίο διάστημα, δεν θα υποχωρήσουμε για να επιτρέψουμε στο παλιό καθεστώς ανομίας και αδιαφάνειας όπως κάποιοι επιδιώκουν. Το αντίθετο, θα κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά ακόμα. Περνάμε στην καθιέρωση καθολικής απαγόρευσης συμμετοχής στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιριών που έχουν έδρα την Αλλοδαπή για τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα. Η συγκεκριμένη προσαρμογή, μολονό την προηγούμενη διάταξη, επαναλαμβάνω, ήταν άρτια και νομικά ορθότατη, τίθεται για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου έναντι της κοινής γνώμης. Που χωρίς να το θέλουν, θέλω να πιστεύω μερικοί από εδώ σε αυτήν την αίθουσα, ακολουθώντας το πρωτοσέλιδο, συνήργησαν αθελά τους. Τη διάταξη την είδατε, είναι πεντακάθαρη, δεν χρειάζεται να προχωρήσω παραπάνω. Περιλαμβάνει και τα παρένθετα πρόσωπα. Σύζυγοι, διαστάσεις σύζυγοι. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν αναλύω περισσότερα τα πρόσωπα, είναι σαφώς καταγεγραμμένα. Η απαγόρευση για τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα στην παράτηση παραγράφου 1 θα είναι γενική και καθολική. Σας παρακαλούμε και ακόμα θέλετε σας προκαλούμε, μόνο ότι δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου να προκαλώ,
Όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως δίθεν τιμητές της ηθικής και της διαφάνειας να υπερψηφίσουν τη διάταξη αυτή που φέρουμε σήμερα και να συμμορφωθούν με όσα ορίζει. Τελείωσα την νομική ανάλυση, περιορίζοντας κατά το δυνατόν, αλλά θα πω και μερικές σκέψεις μου. Όπως σας είπα στην αρχή, υπήρξε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και λαϊκισμού. Πρόοδος, μεταρρυθμίσεις και συγχρονισμός δεν συνάδει με λαϊκισμό και υποκρισία. Πάλι όμως, επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, θα πω ότι η κυβέρνηση βγαίνει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Αποδεικνύεται ότι είναι η δύναμη που επιδιώκει τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι προοδευτική, εξυγχρονίζει και μεταρρυθμίζει τα κακό σκήμενα με κοινωνικό πρόσημο, απέναντια σε άλλους που αρέσκονται να θεωρούν σε αυτούς τους εξυγχρονιστές και μεταρρυθμιστές, αλλά υποκύπτουν σε λαϊκισμό, θεωρώντας ότι έτσι μπορούν να πλήξουν το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης. Κύριε, μη ματαιοπονείτε. Το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης δεν πλήττεται έτσι εύκολα. Και ξέρετε γιατί δεν πλήττεται? Γιατί δεν είναι απλά αποτυπωμένο στο DNA της. Είναι συνυφασμένο το DNA της. Και αυτή η συνύφαση με το DNA του ηθικού πλεονεκτήματος είναι αυτή που έκανε την κυβέρνηση να αντιδράσει ακαριαία και να φέρει αυτή την τροπολογία. Τολμήστε λοιπόν, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να ψηφίσετε την καινούργια διάταξη και να δούμε πόσοι θα φανούν που θα δηλώσουν τις offshore που έχουν με τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος. Από την κυβέρνηση δεν ξέρω να είναι πολλοί, ίσως κανένας. Αλλά θα περιμένω με περιέργεια να δω πόσοι θα είναι εκτός κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ.